δεύτερο kill στο παιχνίδι για εκείνον. Φλάσσα από τον Banisher, έρχεται και ο LeBron και τον αποτελειώνει. Είχε πάρει και το άγκρο από το αντικείμενο. Αλλά πήρε τα gold! Πέφτει το crack και τα gold. Όμως ο bottom lane έχει μεγάλο πρόβλημα. Πασκάλ, ο οποίος δεν κοιτάει μάτσα τον LeBron και τον Μπάκο. Πασκάλ είναι αρκετά low. Θέλω να του αποθεί να σκοτώσει κάπω το χέρι. Ο Νίκολε μείνει wild και τον Banisher. Ο οποίο πάνε πριν πάρα πολύ damage στο Jungle του Game Changer. Παρόλο που ο Νίκολε ξανασέρα, ο οποίο θα σκοτώσει τον Banisher. Θα καταφέρει ο Jungle του Game Changer ακόμα. Ο οποίο λογικά είναι αρκετά okay, μεγάλο. Ο Πασκάλ με το teleport είναι ένα Darky Blade. Δεύτερο Darky Blade και flash και σκοτώνει τον Λεμπρό. Ο Πασκάλ ο οποίο θα σκοτώσει και τον Μπάκο. Ο οποίο είναι ξύγκρι. Green Lantern τώρα στο top lane εξελίσσεται ακόμα ένα fight. Ο Πασκάλ ο οποίο έχει μεγάλο. Έχει συγκροκρώσει και το Athens. Αλλά Νίκολε έχει πιαστεί από το Χάντο και το κομπομάρο έρχεται και ούτε από τον Λεμπρό. Ο Νίκολε θα εξαφανιστεί τέταρτη φορά το παιχνίδι. Meanwhile ο Μπάκο έχει μπει μέσα στο Green Lantern κάνει και την ούλη κάνει και το face break. Και να αναγκάζει εδώ πέρα τους Game Changers απλά να κάνουν reset και disengage. Γλίτωσε τελευταία στιγμή ο Green Lantern, είναι εκεί η αλήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι η ομάδα των Game Changers γλίτωσε γενικότερα στο παιχνίδι, διότι η ομάδα των Fox έχει αρχίσει τον Baron. Πολύ δύσκολο βέβαια κάτι μπορεί να κάνει ο Game Changers, ανοίγει το Golden Dawn, ο Pascal έχουν πιάσει τον Μπάκο, το οποίο περνάνε πάρα πολύ damage. Παρ' όλα αυτά ο Μπάκο ο οποίος κάνει για το δικό του shield, το οποίο από την άλλη μεριά περνάει λίγο damage ο Χάντο. Ο Μπάκο είναι ο στόχος για τους Game Changers, παρ' όλα αυτά ο Baron είναι αρκετά low. Meanwhile ο Pascal τώρα σκοτώνει τον Μπάκο, ο Baron είναι low, λοιπόν παρ' όλα αυτά είναι smite god. Ο Green Lantern και ο Σίλντοξ έχουν μπει μέσα στο πίτ, ο LeBron βγαίνει έξω το πίτ τελείως. Παρ' όλα αυτά ο Baron σε σκοτώνει τον Pascal, ο Καπαμαρού είναι εκεί, σκοτώνει τους πάντες, ο Baron είναι αρκετά low, ο Καπαμαρού θα πάρει ακόμα ένα kill. Είναι το triple kill για το ειδικά. Έχουν το priority παντού και δεν υπάρχει και κάποιος να τους σταματήσει, ούτε τον Banisher μπορεί να τον κάνει. Ο Baron έχει πιάσει το sleep πάνω στο Καπαμαρού, θα περάσει και πάρα πολύ damage και δίνει follow-up ούτε από τον Σίλντοξ. Παρ' όλα αυτά ο Καπαμαρού έχει επιβιώσει γιατί ήρθε και ούτε από το Χάντο και το Σίλντοξ, ο Καπαμαρού ο οποίος καϊτάρει, παίρνει πάρα πολύ damage, το ειδικά το Fox σκοτώνει τους πάντες ακόμα μια φορά και ο Baron πέφτει και ο Σίλντοξ πέφτει, πέφτουν σχεδόν όλοι Game Changers, συνεχίζουν να κυνηγάνε. Ο LeBron κυνηγάει τον Νίκολεξ, ο οποίος ανήκει στην ulti, παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε ο Νίκολεξ, δεν μπορεί να αντέξουν το ντάμα το οποίο έχουν οι Fox αυτή τη στιγμή. Έμεινε ακίνητος, τάνκαρε τα πάντα και οδηγεί την ομάδα του στο απόλυτο 3-0 νωρίς νωρίς. Ο LeBron εδώ βλέπουμε ότι πιέζει μαζί με τον Πασκάλ. Αλλά νομίζω ο Πασκάλ δεν μπορεί να επιβιώσει εκτός αν το αυτό fight πάρει μεγάλη διάρκεια και ο Πασκάλ μπορεί να το γυρίσει με το δικό του γκίλ, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό το fight. Οι Fox παίρνουν την τρίτη δικιά τους νίκη στο SummerSplit του Greek Legends και ο Καπαμαρού στο 6-0-4.